Με την ανακοίνωση των πρώτων αποτελεσμάτων, οι πράσινοι της Βαυαρίας ξεκίνησαν να πανηγυρίζουν. Το κόμμα διπλασίασε τη δύναμή του σε ψήφους και έγινε το δεύτερο μεγαλύτερο στο Κοινοβούλιο της Βαυαρίας. Ένα από τα κορυφαία στελέχη του κόμματος, η Καταρίνα Σούλτσε, ενθουσίασε τους συγκεντρωμένους ψηφοφόρους, ανακοινώνοντας το αποτέλεσμα. «Δεν είχαμε ποτέ διπλά ψηφία και τώρα φτάσαμε το 18%. Η άνοδος των Πρασίνων είναι μια γενικότερη τάση σε όλη τη Γερμανία. Το κόμμα έρχεται δεύτερο σε πολλές δημοσκοπήσεις. Εξεπλάγει πολύ θετικά γιατί δεν είχαμε ποτέ ένα τόσο καλό αποτέλεσμα. Και είμαι πραγματικά ευτυχής που οι Πράσινοι θα έχουν μεγαλύτερη επιρροή, θα έχουν μεγαλύτερη εξουσία, ακόμα και αν είναι στην αντιπολίτευση. Σύμφωνα με αναλυτές, οι Πράσινοι κατάφεραν να πάρουν ψήφους από τους Χριστιανοδημοκράτες, αλλά και από τους Σοσιαλδημοκράτες. Όλα τα μάτια είναι τώρα πάνω στον Χορστ Σέεχοφερ, τον επικεφαλής των Χριστιανοδημοκρατών της Βαυαρίας και υπουργό εσωτερικών της κυβέρνησης Μέρκελ. Θα παραιτηθεί και τι θα σημαίνει αυτό για τον κυβερνητικό συνασπισμό. This is Jonah Kellgren, reporting for Euronews from Munich.